Ένα απίστευτο δράμα ζει η οικογένεια του μόλις 2 ετών Ζαχαρία που έπεσε μέσα σε βαρέλι με ασβεστόνερο στη Λιγόρτινο Ηρακλείου. Ο Θεός ό,τι θέλει να κάνει και η Αιγύπτο έχω μεταμένο. Μας είπανε ότι είναι δύσκολη κατάσταση. Μας είπανε δύσκολα είναι τα πράγματα. Το αγοράκι βρισκόταν όλη την ημέρα με τους παππούδες του, από όπου το παρέλαβε η μητέρα του λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Φτάνοντας στην αυλή όπου εκτελούνται οικοδομικές εργασίες, χάθηκε από τα μάτια της. Και βλέπαμε τον εργάτη που ήταν στην οικοδομή και έρχεται, λέει, εδώ είναι ο Ζαχάρης. Λέει, όχι, πήγε με την μαμά του, λέει, δεν είναι στο σπίτι. Ψάξατε. Λέει, ψάξαμε παντού. Συγχωριανοί και συγγενείς άρχισαν να το αναζητούν, όταν οι κραυγές της νεαρής μητέρας πάγωσαν το χωριό. Το αγοράκι βρέθηκε μέσα σε βαρέλι με ασβεστό νερό. Είχε το βαρέλι δίπλα στο σπίτι της στην αυλή με το νερό μέσα μισό περίπου. Το παιδί έπεσε εκεί, σηκώθηκε και πήγε σε κάτι πλακάκια πάνω. Έπεσε με το κεφάλι μέσα και σε μηδέν χρόνο τελείωσε. Και ακούω σκληρές, λέει πήγε, ποιος, λέει το παιδί στο βαρέλι μέσα. Μέσα σε λίγα λεπτά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του Χάρακα, όπου όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό πάλευε να το επαναφέρει στη ζωή επί 2,5 ώρες. Η τραγωδία σόκαρε τους κατοίκους του χωριού που δεν μπορούσαν να πιστέψουν το τραγικό παιχνίδι της μοίρας. Το αγοράκι έπεσε στο βαρέλι που υπήρχε στην αυλή για τις ανάγκες οικοδομικών εργασιών. Η οικογένειά του προετοιμαζόταν να βαφτίσει το Πάσχα, το μικρό Ζαχαρία και τη νεογέννητη αδελφούλα του. Ένα λεπτό ήταν, δεν ήταν παραπάνω. Ο θρήνος της γιαγιάς του μικρού αγοριού που ντύθηκε στα μαύρα ράγιζε καρδιές. Τη στιγμή που έφτασε στο χωριό η είδηση ότι οι γιατροί κατάφεραν να διασωληνώσουν το αγοράκι και έσπευδαν να το μεταφέρουν ζωντανό στο Παγνί. Μετά μάθαμε ότι το παιδί πέθανε. Ήρθε η γιαγιά να πάει να βάλει τα μαύρα. Τα το φέρουν εδώ. Λέει στο Ηράκλειο το πάνε. Εμείς καταλάβαμε ότι μήπως του πηγαίνει για νεκροψία. Υπάρχει ελπίδα, η τελευταία ελπίδα είναι στο Θεό τώρα. Ότι αντέδρασε, υπήρξαν επαλμοί στο καρδιογράφημα και περιμένουμε. Οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν απόλυτα συγκλονιστικές. Με δάκρυα στα μάτια, οι κάτοικοι του χωριού έσπευσαν στην εκκλησία για να ανάψουν ένα κεράκι και να προσευχηθούν για ένα ακόμη θαύμα. Τα πράγματα πιστεύω πως θα καλυτερεύουν και πιστεύω πως θα γίνει καλά. Πάμε να κάνουμε προσευχή. Είπε ο πατέρας του στο δρόμο. Του γιατρού λέει, κάνε μια τελευταία προσπάθεια, σε παρακαλώ, κάνε μια τελευταία προσπάθεια. Αστυνομικοί και ιατροδικαστής πραγματοποίησαν αυτοψία στη διάρκεια της νύχτας στο σημείο του ατυχήματος, αναζητώντας απαντήσεις για το πώς έπεσε στο νερό ο μικρός Ζαχαρίας. Επί ώρες αστυνομικοί αλλά και οι ιατροδικαστές αναζητούσαν απαντήσεις για το πώς μπορεί να βρέθηκε μέσα στο νερό το αγοράκι. Όπως όλα δείχνουν, πάτησε στον κουβά που βρισκόταν ακριβώς δίπλα και κάτω από άγνωστες συνθήκες βρέθηκε μέσα στο νερό.